Θα στα καταθέσω όλα αυτά. Δηλαδή, για να καταλάβω... Το 12,5 ήταν μεσοσταθμικό και εύλογο, γιατί ήταν μισό κιλό αναμερίδα, πρωτεϊνικό διαιτολόγιο με κάθε μέρας κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, κυμά κτλ. Για οροθετικούς ασθενείς που παίρνανε αντιρρητροϊκή θεραπεία. Οπότε... Πρώτης ποιότητας, παρασκευασμένο την ημέρα και είναι πάρα πολύ εύλογη τιμή. Πριν δεν ήσασταν, κατέθεσα και ένα τιμολόγιο ότι το κερπινό πριν ένα χρόνο πλήρωσε 12,5 ευρώ για καφέ. Για καφέ. Για καφέ. Οπότε, άρα 12,5 ευρώ για μισό κιλό μερίδα είναι πάρα πολύ σωστό. Οι προδιαγραφές δηλαδή ήταν ότι έχουμε, ξέρω εγώ, αυτό το ποσό θέλουμε να το διαθέσουμε για, για κάποιες μερίδες που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Οπότε γινόταν μετά η συνολική. Οι προδιαγραφές ήταν ότι θέλαμε να σητήσουμε 50-60 άτομα μεσοσταθμικά. Θέλαμε αυτές τις ποιοτικές προδιαγραφές. Θέλαμε αυτό το συγκεκριμένο διαιτολόγιο, το οποίο έχει βγει με εισήγηση ιατρού λοιμοξιολόγου ειδικού για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν HIV λοιμοξη. Έγινε πρόχειρος διαγωνισμός, γιατί το κελπνό πάντα έτσι έκανε πρόχειρος διαγωνισμός σύμφωνα με το νομοθετικό του πλαίσιο. Τρεις προσφορές και την πήρε ομοιοδότης. Και την έπαιρνε ομοιοδότης, οπότε μετά για να φαίνεται στο τιμολόγιο το συνολικό ποσό το διορούσαμε για τις μερίδες και έγινε το 12,5. Να ρωτήσω κάτι. Ήταν εξ αρχής στους όρους της σύμβασης προσδιορισμένο ότι θα υπάρχει μεσοσταθμική τιμή αναμερίδα. Ομοιοδότης έδωσε το 12,5. Σχετικά να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπατε για το ΝΕΟΦ, για τους υπαλλήλους, επειδή ψηφίστηκε η διάταξη από την παρούσα Βουλή και ήμουνα και εγώ, γενικά το μπόνους αυτό ήταν ουσιαστικά ένα μπόνους υπέρβασης στόχου, το οποίο έτσι το παίρνανε οι εργαζόμενοι του ΕΟΦ. Αυτό σαν διευκρίνηση, δηλαδή ήταν σαν ένα κίνητρο απόδοσης. Και λέω εξ αρχής, καλά έκανε η Βουλή και το ψήφισε. Όχι, και εγώ νομίζω και ότι αυτοί που δουλεύουν πρέπει να παίρνουν και τον μπόνους, είμαστε, που είναι παραπάνω. Αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο, γιατί και θέλω να το αναγνωρίσω, γιατί τότε είχα τη βοηθήσει, αλλά δεν προχώρησε και θέλουμε και τη βοήθεια ως εργαζόμενοι του κυρίου Παπαδόπουλου. Ρητά μου ζητήσανε να το πω σε εσάς, γιατί είστε υπεύθυνος από ό,τι ξέρουμε στον τομέα κοινοβουλευτικά για την υγεία και είστε και πολύ μεγάλος γνώστης των θεμάτων. Λέμε, καλά έγινε καταρχήν για τον ΝΕΟΦ. Πολύ καλά έγινε. Δεν είμαστε μίζεροι. Ό,τι μπορεί να γίνει για εργαζομένους, προς Θεού. Και άμα αυτό προκύπτει από τη δουλειά τους, έτσι. Όμως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη. Θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά μια παρέκκληση. Γιατί θέλουμε τη βοήθειά σας. Νομίζω ότι το έχουμε. Μετά έχω άλλη μια ερώτηση, τελείωσα. Θέλουμε να μας βοηθήσετε, διότι υπάρχει από τον Ιούνιο του 2016, με αυτό το πόρισμα του Γουλουκού, ένας καταλογισμός για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στους υπαλλήλους κελπνό. Γιατί, για επιδόματα θέσης ευθύνης τα οποία ελάμβαναν. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναλύσει πολλές φορές με το Υπουργείο Υγείας. Τα επιδόματα αυτά τα λαμβάναμε αφού είχαμε ελεγχθεί το 2013 όταν μπήκαμε στο νέο μισθολόγιο. Προέκυψε από το ΣΕΙΠ. Προέκυψε από το Γουλουκού. Αλλά το 2013 το ΣΕΕΔ μας είχε ελέγξει και είχε πει ότι νομίμως λαμβάναμε αυτά τα επιδόματα. Και επίσης ήταν θέσεις ευθύνης που τις κατήχαν όλοι οι εργαζόμενοι και τις παρήχαν τις υπηρεσίες τους από πάρα πολλά χρόνια πριν, το 2013, την 1η-1η που ενταχθήκαμε με το 40-93 στο νέο μισθολόγιο, κύριε Μάρδα. Τότε λοιπόν συνεχίσαμε να τα λαμβάνουμε και ακόμα και σήμερα που έχουν κοπεί και μας ζητάνε και αχρεωστήτως, τα ποσά αυτά μπορεί να μας τα ζητάνε, αλλά να ξέρετε ότι τα καθήκοντα τα ασκούμε. Δηλαδή, τώρα δουλεύει χάρη στην εν της πράγμαση άσκηση των δικαιωμάτων του αντικειμένου και της ευθύνης που έχουμε. Άρα, δεν είναι λογικό το πόρισμα του Γουλουκού που λέει, επειδή πηγαίνει λίγο μπαμπινιωτικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, και κοιτάει αντιστοίχηση ονοματολογίας θέση με θέση, να λέει ότι μόνο 6 έπρεπε να έχουν επίδομα ευθύνη. Σε έναν οργανισμό 890 είναι δυνατόν να υπάρχει οργανόγραμμα μόνο με 6 θέσεις ευθύνης? Το ρωτάω καλόπιστα. Δεν γίνεται 6 θέσεις ευθύνης για 890. Άμα κάνουμε μια αντιστοίχηση με ένα Υπουργείο, δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχο το νούμερο. Δηλαδή. Όχι. Το Υπουργείο έχει πολύ καλύτερη αναλογία. Δεν γίνεται να είναι 130 άτομα κάτω από έναν υπεύθυνο. Αυτό φαντάζομαι το έχετε. Λοιπόν, το έχετε πει στον Ρόζενμπεργκ. Το Υπουργείο Υγείας. Λάθος κάνει. Εντάξει, δεν Θα σας πω όμως. Ας πούμε και κάτι σε ήπιους τόνους για τους εργαζομένους και να μας βοηθήσετε. Ζητάμε τη βοήθειά σας. Ωραία. Και το Υπουργείο Υγείας, και φυσικά, το Υπουργείο Υγείας πήγαμε τον Νοέμβριο του 2016 και στις 26 Νοεμβρίου κάναμε συνάντηση με τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη, και υπάρχει δελτίο τύπου, θα είναι σε αυτά τα οποία θα σας αφήσω, όπου αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματός μας και υποσχεθήκαν ότι θα συνοηθούν με το Υπουργείο Οικονομικών, γραπτό είναι αυτό το δελτίο τύπου, για να γίνει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Μας είπαν στην αρχή για το μέρος του τέλους του χρόνου.
Δεν έγινε μέχρι τέλος του χρόνου. Φέραμε τροπολογία, την οποία την είχε υπογράψει την πρώτη φορά η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι είχε στηρίξει, τότε είχατε συνεργάτη σας, κύριε Μαυρωτά, και το ΚΚΕ την είχε στηρίξει και είναι Δημοκρατία την είχε στηρίξει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, να μην πολυλογώ, ο κύριος Πολάκης δεν τη δέχτηκε διότι ήθελε μια βελτίωση και είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία το Πάσχα. Ωραία. Δεν έγινε αυτό. Το περσινό. Το περσινό. Δηλαδή, είμαστε σωμηροί 1,5 χρόνο. Θέλουμε βοήθεια σε αυτό. Okay. Γιατί νιώθουμε και μπαιγμό. Να πάω στην τελευταία ερώτηση. Το Πάσχα, ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Λεβέντης έφερε καινούργια τροπολογία με την νομοτεχνική βελτίωση που ήθελε ο κύριος Πολάκης. Άλλη μια φορά την ζήτησε. Βοηθήστε μας, κύριε Παλωμενάκη, κάτι για τους εργαζομένους λέμε. Και ζητήσαμε να γίνει νομοτεχνική βελτίωση. Πάλι την απέρριψε. Είπε ότι το καλοκαίρι θα φέρει τροπολογία. Ωραία. Δεν την έφερε το καλοκαίρι τροπολογία. Αντί να φέρει τροπολογία για εμάς, έφερε τροπολογία, την έχω, θα την καταθέσω, για να νομιμοποιήσει τα 10 εκατομμύρια παράνομης δαπάνη security και άλλων λειτουργικών τα τελευταία δύο χρόνια. Πάλι τα ίδια θα πούμε. Πάλι τα ίδια. Μας υποσχεθήκαν ότι θα γίνει με την πρωτοβάθμια. Άλλη ερώτηση έχουμε. Ναι, Παλωμενάκη. Είναι δυνατόν το Γουλουκού να φέρνει τροπολογία και να λέει χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος από το επισπεύδον Υπουργείο και να αποδεικνύει ότι είναι 10 εκατομμυρίων και να μην φέρνει τροπολογία για να μην πάρει πίσω λεφτά από εργαζομένους. Αφήστε την προπαγάνδα. Είναι η εξής, σας τι προπαγάνδα, κύριε. Κύριε Παλωμενάκη, επειδή κάνετε χαρακτηρισμούς, το θυμάστε ότι την έφερε την τροπολογία και αναγκάστηκε να την αποσύρει ο κύριος Πολάκης. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε. 2 Αυγούστου αναγκάστηκε ο κύριος Πολάκης να αποσύρει την τροπολογία. Σας παρακαλούμε, είμαστε 1,5 χρόνο σε ομοιρία, σε επαιγμό. Μας πηγαίνει το Υπουργείο από νομοσχέδιο σε νομοσχέδιο, από Χριστούγεννα στο Πάσχα. Από το Πάσχα στο καλοκαίρι, έχουμε γραπτό από 26 Νοεμβρίου του 2016 και φτάνουμε Φεβρουάριο του 2018. Κύριε Παπαδόπουλε, πραγματικά θέλουμε τη βοήθειά σας. Ωραία, τα είπαμε, τελειώσαμε. Λοιπόν, και το Γουλουκού δεν δίνει έγκριση για μας, αλλά δίνει χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει, κύριε Μάρδα, το έχετε ξαναδεί αυτό, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει το Γουλουκού από το Υπουργείο, το υποπτεύουν το ποσό και να αποδεικνύεται ότι είναι 10 εκατομμύρια. Τελειώστε. Όχι, σας ακούω, κύριε Μαυρωτά. Κύριε Παπαδόπουλο, ρωτά. Σας ακούω, κύριε Μαυρωτά. Επειδή. Κύριε Μάρδα, σας παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φαλκιδεύομαι τη διαδικασία. Δεν έχουν τροπολογία. Ο κύριος Παπαδόπουλος, σας παρακαλώ. Κύριε Μάρδα, σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Κύριε Μάρδα, σας παρακαλώ. Θέμα για εδώ δεν είναι και χωρίς να έχουμε πλήρη ενημέρωση για τα σας παρακαλώ. Αλλά θέμα είναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Το θυμάστε ότι η τροπολογία και αναγκάστηκε ο κύριος Πολάκης να την αποσύρει. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Πολάκης αναγκάστηκε να την αποσύρει. Παρακαλούμε πολύ. Δεν είναι θέμα της Επιτροπής. Παρακαλούμε πολύ να μας βοηθήσετε το Υπουργείο να τηρήσει τα υπεσχημένα. Και αυτή την άδεια αν μπορούν να τηρηθούν σύμφωνα με την νομοθεσία. Κύριε Μάρδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, κύριε Μάρδα, γνωρίζετε καλά ότι για να χρειάζεται σας παρακαλώ, κύριε Μάρδα, δεν έχετε... χρειάζεται μια βοήθεια στον νόμο. Ωραία, σιωπή τώρα. Αλλά όταν φέρνει για 10 εκατομμύρια παράνομες δαπάνες για να του αντικειμένου πάμε. Δεν θα το κάνει για 12,5 χιλιάρικα που ζητάει από κάθε εργαζόμενο. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο. Κύριε Μάρδα, σας παρακαλώ. Έχω κάνει καταγγελία, ναι. Έχω κάνει καταγγελία. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να μην πάρουν πίσω. Δεν ζητάμε να πάρουμε λεφτά εμείς. Ζητάμε να μην πάρουν πίσω 12.500 ευρώ από κάθε εργαζόμενο που τα δούλεψε και συνεχίζει τώρα εν της πράγμασης να ασκεί τα καθήκοντά του και το κελπνό και η δημόσια υγεία χάρη σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους συναδέλφους μου και στην υπογραφή τους και την καθημερινή δουλειά τους στην ευσυνείδητη. Στηρίζεται. Ναι, κύριε Πουλή, τα έχω σημειώσει όλα αυτά. Σέβομαι το ότι εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους του Κελπνό και μάλιστα επί σειρά ετών. Με την ψήφο τους. Τους εκπροσωπείτε όλους. Δηλαδή και είναι τους... ναι, ενιαίο σωματείο. Είναι σωματείο που εκπροσωπεί και τους εργαζόμενους του Κελπνό που είναι στο κέντρο υγείας Περιστερίου, για παράδειγμα. Όλους. Εκλέγουν και οι ίδιοι το διοικητικό σας συμβούλιο. Ναι, είναι ένα ενιαίο διοικητικό συμβούλιο, ανεξαρτήτως του σε ποιο χώρο είναι, ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας ή της συνεργασίας, ανεξαρτήτως της ειδικότητας και είναι ένα ενιαίο πάντα ψηφοδέλτιο, χωρίς παρατάξεις και εκπροσωπεί, κατά την προσπάθεια τη μέγιστη, δυνατή και καλύτερη, όλους τους εργαζομένους. Αυτό δείχνουν και τα ποσοστά εκλογής μας, το λέω για ενημερωτικά. Δηλώσατε ότι
είσαστε καλυπτόμενος από τις ιδέες της ελεύθερης οικονομίας. Ξέρετε, με κανόνες και ελεύθερης οικονομίας και το κοινωνικό κράτος και κανόνες ελεύθερης οικονομίας να υπάρχει κατανομή του διαφημιστικού χρήματος με τον τρόπο που γίνονταν από τις προηγούμενες διοικήσεις και πολύ συγκεκριμένα. Η εικόνα που μας έδωσαν εδώ ήταν μια άναρχη κατανομή χρήματος, η οποία έφτανε από το σύνολο των πόλεων της Ελλάδας να πηγαίνει σε επιλεγμένες θέσεις, σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε επιλεγμένους τρόπους προβολής του συνολικού έργου. Και η ερώτησή μου είναι ακριβώς, εσείς εκ μέρους των εργαζομένων δέχεστε ένα τέτοιο κανόνα? Να απαντήσω. Ναι. Οι τέσσερις ήταν, αν θυμάμαι καλά, Πάτρα, Ρόδος. Ποιες ήταν οι άλλες δύο? Βοηθάτε. Και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη και Θεσσααιρές. Τέσσερις από όλες. Άρα, εξ όσων καταλαβαίνω, και φυσικά υπήρχαν και πανελλαδικά μέσα, έτσι, σε αυτά μέσα. Και της Αθήνας πολλά, υποθέτω. Ναι. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω... Και μερικά πανελλαδικά μέσα με πολύ υψηλά ποσά. Μάλιστα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, γεωγραφικά υπήρχε προσπάθεια να υπάρξει κάλυψη της περιφέρειας Αττικής, της κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε στην Ήπειρο και στην Κρήτη. Θεωρώ ότι αυτό είναι έλλειμμα και συμφωνώ με αυτό που είπαν και η κυρία Κρυμαστινού και ο κύριος Πιερουτσάκος. Μακάρι να είχαν παραπάνω λεφτά να δώσουν. Δεύτερον, όσον αφορά τον τρόπο που γινόταν η κατανομή που την έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο. Επειδή υπήρχε εξαίρεση από το δημόσιο λογιστικό, αυτές τις διαδικασίες ακολουθούσαν και δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία την οποία έπρεπε να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι σύνομα έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό και το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταγράφει μεν σχετικές δαπάνες, ωστόσο δεν κάνει κάποιο καταλογισμό ότι κακώς έχουν καταβληθεί. Μπορεί να κάνει κάποιες συστάσεις προς το να βελτιωθεί η διαδικασία, αλλά θέλω να σας πω ότι και σήμερα έχουν δοθεί 470.000 ευρώ, όχι όπως είχε πει ο αξιότιμος κ. Παπαχριστόπουλος, ούτε 0 ευρώ. Για το 2017 είναι 470.000 ευρώ σε δαπάνες ενημέρωσης και μάλιστα και απευθείας. Και καταθέτω και σχετική αδένεση στα χαρτιά τα οποία θα σας αφήσω, αλλά είναι ο τόσος όγκος των εγγράφων, θα αναγκαστώ να στα δώσω όλα μαζί. Επομένως, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό. Και κύριε Παπαδόπουλο, θέλω να σας πω ότι για τη δημόσια υγεία στη χώρα χαλάμε το 0,3% των δημοσίων δαπανών, ενώ ο μέσος όρος των χωρών μελών του ΟΣΑ είναι 3%, είμαστε 10 φορές κάτω. Όσον αφορά δε αυτά τα οποία δεν είναι διαφήμιση, πολύ σωστά είπε η κυρία Κρεμαστινού, δεν είναι διαφήμιση, γιατί το Κελπνό δεν πουλάει κάτι και προσδοκά να το διαφημίσει και μετά να έχει αύξηση της πωλήσης του. Είναι καμπάνιες ενημέρωσης, είναι προβολή, είναι ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, είναι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, είναι εμβολιαστική καμπάνια, είναι για το AIDS, είναι. Δεν αναφέρθηκε σε άπειρα πράγματα. Δίνουμε μόνο το 0,03. Αναφέρθηκα στα χαρακτηριστικά. Δαπανάμε πολύ λίγα. Κοιτάξτε, σαν χώρα. Κοιτάξτε, δεν σας ρωτώ. Είναι επένδυση δημόσια υγεία. Δεν σας ρωτώ αυτό. Στοιχειοθετώ το γεγονός ότι, κατά την άποψή μου, ήταν εύλογα και θεμητά αυτά που γινόντουσαν. Ωραία, ρωτηθήκατε. Και μακάρι να συμφωνώ με τους προέδρους να υπήρχαν περισσότερα λεφτά να δοθούν. Ωραία. Ρωτηθήκατε και από τον κύριο Παπαχριστόπουλο αν ξέρετε ότι αυτός ο κανόνας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, δηλαδή το κελπνό να πληρώνει διαφημιστικό χρήμα και μάλιστα με πελατειακά κριτήρια ή κριτήρια τα οποία δεν υπακούν σε μια λογική δικαιοσύνης, ακόμη και για οπαδούς της ελεύθερης οικονομίας όπως εσείς, αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα τη στιγμή που ξέρουμε ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όλες αυτές οι καμπάνιες για τη δημόσια υγεία που λέτε ότι θα πρέπει να γίνονται, γίνονται σεβόμενα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή την υποχρέωση που έχουν οι καμπάνιες αυτές να γίνονται δωρεάν. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι έχουμε ένα προβληματικό πεδίο με το οποίο ασκείται από το Κελπνό αυτή η διανομή κρατικού χρήματος και μάλιστα με τον τρόπο που διανέμονταν έχει όλα τα στοιχεία της οδοσφαιρετολογίας. Συμφωνείτε? Θα σας απαντήσω πολύ καλοπροαίρετα. Δεν έχω αντιληφθεί να υπάρχουν πελατειακά κριτήρια, διότι δεν έχω αντιληφθεί να υπάρχουν κριτήρια τα οποία δεν τηρήθηκαν εις βάρος κάποιων και προς όφελος κάποιων που δεν έπρεπε. Έχετε όλα τα μέσα τα οποία... Όχι, δεν τα έχω, αλλά δεν έχω αντιληφθεί, σας λέω. Πελατειακό κριτήριο σημαίνει ότι κάποιος δεν έπρεπε να πάρει, ενώ κάποιος έπρεπε να πάρει και αιτήθηκε κτλ. Δεν ξέρω τέτοια διαδικασία. Θα σας ρωτήσω μετά η κυρία Καβαδία που τα έχει. Θεωρώ ότι... όλα αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ ότι η ελεύθερη οικονομία δεν είναι άναρχη οικονομία. Δηλώνεται άγνοια όμως.
Μα αντικειμενικά σε αυτό το κομμάτι, στο γενικότερο κομμάτι δεν δηλώνω άγνοια. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι ευθύνη του Κελπνό ούτε του Υπουργείου Υγείας πώς ακριβώς γίνεται το διαφημιστικό έργο και αν τηρεί την νομοθεσία κάθε μέσο ενημέρωση. Προφανώς μιλάτε για κανάλια για να μου μιλάτε για κοινωνικά μηνύματα. Έτσι, γιατί στο διαδίκτυο είναι συνέχεια κτλ. Κανάλια και ορισμένες εφημερίδες. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κάποιος... Ωραία. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο ήξερα είναι ότι τα κανάλια υποχρεούνται μέσα στο 24ωρο να προβάλλουν τα κοινωνικά μηνύματα και επιλέγουν να το κάνουν σε όχι ζώνες ψηλής τηλεθέασης. Εάν μου λέτε ότι έπρεπε να γίνεται prime time, πρέπει εσείς να δείτε τι γίνεται και φυσικά αρμόδιο για τον έλεγχο στα κανάλια, εάν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα που δεν νομίζω ότι υπάρχει, θα έπρεπε να είναι... Δεν είναι ευθύνη του Κελπνό, δεν ευθύνη των υπηρεσιακών, δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Δείτε τι γίνεται με τα κανάλια. Αλλά πιστεύω ότι το ΕΣΟΡΟΥ, επειδή είναι αυστηρό, θα είχε παρέμβει εάν παραβιαζόταν. Εδώ πέρα κάποιος λέει μια κουβέντα παραπάνω και κατευθείαν πέφτει πρόστιμο και καλά κάνει. Ωραία, έχω σημειώσει την πρόταση ότι η παρέμβαση του Υπουργείου. Του γιατί δεν γίνεται με κοινωνικά μηνύματα προεκλογική εκστρατεία, κύριε Παπαδόπουλε. Απέναντι στο σύνολο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Είναι να επιβάλλουμε αυτούς τους κανόνες που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ελεύθερη οικονομία έχει κανόνες. Δεν είναι αναρχή. Η ελεύθερη οικονομία έχει κανόνες. Εδώ πέρα την ισοπαίδωσαν. Όχι. Οι υπερασπιστές της ελεύθερης οικονομίας κατά τη γνώμη σας και του καπιταλισμού κατά τη γνώμη σας έκαναν εδώ τέτοια διαχείριση του δημόσιου χρήματος που να έχουμε μίζες, ρεμούλες, αποδεικνύονται αυτά από κάπου. Αποδεικνύονται αυτά από κάπου. Από το σύνολο έχετε, των στοιχείων που έχετε, έχουμε. Αν έχετε στοιχεία για συγκεκριμένη ροή χρήματος, μίζες και ρεμούλες, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε μαζί σας. Αλλά το πόρισμα του Γουλουκού δεν λέει κάτι τέτοιο, δεν καταλογίζει τίποτα. Δεν είναι μόνο το γενικό λογιστήριο του κράτους. Οι συγκεκριμένες δαπάνες που γίνονταν, εξ όσων εγώ γνωρίζω, γίνονταν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που τότε χαρακτήριζε τη λειτουργία του Κελπνό. Ωραία, αλλά... Άρα είναι σύνομες. Σέβομαι τη γνώμη σας, αλλά επειδή. Επίσης, δεν είναι θέμα ιδεολογικό ή καπιταλισμού. Αφορά... Είναι επένδυση στη δημόσια υγεία. Σας είπε, κυρία Κρεμασίνου, ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν γίνεται καμία ενημέρωση και πεθαίνουν άνθρωποι από τη γρήπη. Κύριε Πουλή. Η κυρία Κρεμαστινού. Και την σέβομαι και ως καθηγήτρια και γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Μας δήλωσε ότι για ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα, η ίδια ως πρόεδρος του Κελπνό δεν έπαιρνε εν πολλής μυρουδιά για ποιο λόγο ορισμένες αποφάσεις είχαν το στοιχείο της σκοπιμότητας, της μεροληψίας, της οροσφαιτολογίας. Δεν τα έπαιρνε η πρόεδρος. Εσείς μας λέτε ότι τα ξέρετε όλα. Και μάλιστα γι' αυτό σας διέκοψα. Θεωρήσατε και πριν ότι μπορείτε να απαντάτε εκ μέρους όλων των διοικήσεων. Ναι, απαντάτε εκ μέρους των διοικήσεων. Και εκ μέρους των υπουργών. Είναι ούτε δυνατόν να έχετε ένα τέτοιο ρόλο? Καταρχήν δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ναι. Δεύτερον, δεν θέλω τέτοιο ρόλο. Όχι, καθόλου. Μην βάζετε κάτι στο στόμα το οποίο δεν έχω πει. Μα σας βλέπει. Έχω πει ότι γνωρίζω ο ίδιος. Ερωτήθηκα εάν γνωρίζω κάτι αναφορικά με πολιτικές ηγεσίες και λέω εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και δεν έχω ακούσει. Μιλήσατε και εκ μέρους των διοικήσεων. Και δεν έχω ακούσει για διοικήσεις κάτι σχετικό. Αν το είχα ακούσει ότι ο ΤΑΔΕ έκανε παρέμβαση στον Δήμο, θα σας το έλεγα. Η κυρία Κρεμαστινού είπε, από ό,τι θυμάμαι, ότι δεν είχε επαφές με τους υπουργούς και αυτό ήταν μόνο για επιστημονικά και δεν είχε παρεμβάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνω εγώ κρίση πάνω στα λεγόμενα της κυρίας Κρεμαστινού, την οποία σέβομαι και εκτιμώ. Και φυσικά η κυρία Κρεμαστινού, όπως κάθε πρόεδρος, έχει, επειδή είναι εκτελεστική αρμόδια. Εσείς τα ξέρετε όλα, έτσι. Όσα δεν ήξερε η κυρία Κρεμαστινού, εσείς τα ξέρετε όλα. Εγώ, ό,τι ξέρω, σας το λέω, δεν το λέω συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο. Εμένα δεν ρωτάτε. Ωραία. Σε ό,τι με ρωτάτε, απαντάω. Η κυρία Κρεμαστίνου, όπως και κάθε πρόεδρος, όπως είπε και ο κύριος Κυρουτσάκος, μπορεί να μην θυμάται, αλλά δεν υπάρχει, δεν γνωρίζω, διότι η τελική δεσμευτική υπογραφή είναι αναγκαστικά του πρόεδρου, που είναι εκτελεστικός πρόεδρος και σαν διευθύνων σύμβουλος. Ωραία. Με κανόνες ελεύθερης οικονομίας το να πηγαίνει ένα κτίριο το οποίο κοστολογείται με αντικειμενική αξία στα 3,5 εκατομμύρια. Να φτάνει στα 18 εκατομμύρια και μετά με τις δαπάνες που έκανα να φτάνει στα 29 εκατομμύρια. Υπάρχει λογική εξήγηση πέραν του πελατειακού? Σας ξαναλέω ότι όσον αφορά τις διαδικασίες του κτηρίου δεν τις γνωρίζω γιατί δεν είχα καμία εμπλοκή με κάποια διαδικασία. Αλλά σας λέω ότι όσον αφορά τουλάχιστον, γιατί μετά δεν ξέρω τι εργασίες γίνανε και θα πρέπει οι εργασίες αυτές να αντιστοιχούν και να δικαιολογούν το κόστος. Σας λέω όμως ότι όσον αφορά την αντικειμενική με την εμπορική αξία, ναι, το 2008 ήταν υποτριπλάσια, και ειδικά για το Μαρούσι, η αντικειμενική της εμπορικής.
Μέχρι εκεί γνωρίζω και αυτό σας απαντά. Ωραία. Αλλά σας ξαναλέω ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει ελέγξει αυτά τα οποία λέτε, πουθενά δεν έχει κάνει καταλογισμό επί της παρανομίας. Δεν έχει εντοπίσει παρανομία πουθενά. Εμείς τα έχουμε... Για να λέτε εσείς για μαύρα και εμείς κτλ. Αναλαμβάνετε την ευθύνη, κάτι ξέρετε. Τα έχουμε τα απορίσματα. Σας εκτιμώ και είστε σοβαρός άνθρωπος, αλλά εγώ δεν τα ξέρω. Κοιτάξτε αυτά. Λίγο. Στην Εξεταστική Επιτροπή έχουμε μπροστά μας μια δικογραφία η οποία μας ήρθε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Δεν αναλάβαμε μόνοι αναφορικά. Μας, δεν αναλάβαμε μόνοι μας να κάνουμε εξέταση πραγμάτων χωρίς να μας έρθει δικογραφία. Για όλα αυτά υπάρχουν ντοκουμέντα. Αλλά και έχουμε στείλει και εμείς δικογραφία στον Άριο Πάγο, μπορεί να ζητήσετε και αυτή. Για να εκπροσωπήσετε εσείς τις διαχρονικές διοικήσεις, ούτε τα διαχρονικά υπουργεία. Σας ρωτώ όμως το εξής. Λέω την αλήθεια που γνωρίζω. Αλλά την ευθύνη για να νομοθετήσετε την έχετε εσείς. Ωραία. Εάν βρίσκεται κάπου κενό εδώ και 3 χρόνια που το ακούω, έχετε ευθύνη να νομοθετήσετε εσείς, όχι ατομικά, ως εκπρόσωποι της νομοθετικής εξουσίας και διαχρονικά. Δεν λέω για τους 300 τώρα. Το μήνυμα... Νομοθετική εξουσία βλέπω. Ναι, ναι. Και εμείς θα στηρίξουμε. Εννοείται. Οι προσλήψεις προσωπικού που έγιναν, τα 850 άτομα, όπως μας είπε και η κυρία Κρυμαστινού, έγιναν με κριτήρια τα οποία δεν υπακούν στη λογική με την οποία στελεχώνονται αντίστοιχες μονάδες δημόσιας υγείας στο σύνολο της Ευρώπης. Μάλιστα, η κυρία Κρυμαστινού δεν είπε κάτι. Βεβαίως. Η κυρία Σκοπούλη μου φαίνεται. Βεβαίως. Okay, κυρία Σκοπούλη. Και η κυρία Κρυμαστινού ότι το προσωπικό το οποίο έρχονταν στο Κελπνό δεν έρχονταν μετά από μια αξιολόγηση αναγκών που έκανε η πρόεδρος και η διοίκηση του Κελπνό. Αλλά σας ρωτώ και με βάση αυτά που είπατε. Συγγνώμη. Γίνεται με προκήρυξη του Κελπνό. Τα προσόντα. Η προκήρυξη πάντα για να πάρουμε προσωπικό είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό. Δεν μπορεί να γίνεται με κάποιον άλλον. Δηλαδή, ποιος βγάζει την προκήρυξη. Οι διοικήσεις που κάνανε τις προκήρυξεις. Έτσι είχαν κρίνει. Τα χαρτάκια τα οποία στέλνανε ότι... οι υπουργοί για να κατανείμουν το προσωπικό. Γιατί προσβάλλετε έτσι, γιατί κύριε Παπαδόπουλε. Και στους ανάγκες. Προσβάλλετε έτσι προσωπικό, μάλιστα... το οποίο σας είπα και πριν ότι προσφέρει τόσο πολύ και στα κεντρικά και στα νοσοκομεία. Όχι όλο. Γιατί, ποιο δεν προσφέρει. Γιατί ένα τμήμα του. Γιατί τέτοια δαιμονοποίηση απέναντι στους εργαζομένους του Κελπνό, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα τμήμα του. 97 με 2014, 17 χρόνια εξεταστική περίοδο. Έχετε ασχοληθεί με τις προσλήψεις άλλων υπαλλήλων σε άλλο φορέα, σε νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχουν οι υπάλληλοι του Κελπνό, μαύροι είναι για στα μάτια σας. Ότι μας ήρθε δικογραφία. Δεν το καταλαβαίνω. Μας ήρθε δικογραφία, κύριε Πουλή. Έχει έρθει δικογραφία. Καταλογίζει ευθύνες. Έχει έρθει δικογραφία. Ότι δεν είναι σωστές οι προσλήψεις. Ναι. Γιατί τέτοια δαιμονοποίηση και στοχοποίηση. Γιατί τέτοια δαιμονοποίηση και στοχοποίηση. Καθόλου. Νιώθουμε ότι δεχόμαστε ρατσισμό. Καθόλου. 17 χρόνια στην υγεία, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχετε φέρει τροπολογίες για να μονιμοποιήσετε πάνω από 40-50.000 κόσμο. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη βοήθεια στο σπίτι, καθαριστές κτλ. Με αντίστοιχα προσφέρατε. Μη μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μου απευθύνεστε. Έχετε φέρει... Μην μου απευθύνεστε με αυτόν τον τρόπο. Το είσαι στα καλά σου, δεν θα το απευθύνετε σε μένα. Το είσαι στα καλά σου, σας χαρακτηρίζει και δεν σας επιτρέπω. Και δεν σας επιτρέπω. 30.000 μόνο ήταν η ρύθμιση που φέρατε και βγήκε για τη συνταγματική, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα, εάν αφήνατε να ολοκληρώσω... Για τους εργαζόμενους, την καθαριότητα και τις άλλες... 8.770 έχετε φέρει λέτε, και για τη βοήθεια στο σπίτι. Και για τη βοήθεια τι, στο τι σπίτι. Λέτε τέτοια πράγματα. Και για τη βοήθεια στο σπίτι και αλλού. Θέλετε να... Τα ανόητα σας χαρακτηρίζουν και σας τα επιστρέφω. Αντιπαρέρχομαι. Αντιπαρέρχομαι. Καθίστε να δείτε το βραδάκι αυτά που είναι αυτά που λες. Και τα ανόητα σας χαρακτηρίζουν και τα αντιπαρέρχομαι. Λυπάμαι για το ύφος που είστε βουλευτής. Λυπάμαι για εσάς προσωπικά. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ η σημερινή διαδικασία. Και ήθελα λοιπόν να πω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι και καλά κάνετε και φέρνετε για μονιμοποίηση. Ήθελα να πω και καλά κάνετε. Αλλά γιατί τέτοια δαιμονοποίηση στους εργαζομένους του Κελπνό. Είναι ρατσισμός αυτό. Δεν είστε κομματικός εκπρόσωπος. Όχι, είμαι συνδικαλιστικός εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων. Και αναφερθήκατε υποτιμητικά, είπατε ότι οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί χωρίς να έχουν προσόντα και με πηγετάκια υπουργών. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Τι είπατε. Ότι ορισμένοι από αυτούς έχουν αυστηρά πελατειακά κριτήρια,
χωρίς να υπακούνε στον ρόλο, στο ρόλο για τη δημόσια υγεία του κερδού. Γιατί, πείτε μου έναν. Πείτε μου έναν με ειδικότητα. Η κυρία με το αερόμπικ. Όχι. Η κυρία με το αερόμπικ. Α, το είπαμε κι αυτό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Παπα... Μια τελική ερώτηση. Ακούστε. Αναφερθήκατε στους 890 υπαλλήλους ΙΔΑΧ ΙΔΟΧ. Αυτό που λέτε, κυρία, με το aerobic, που εν πάση περιπτώσει δεν το ξέρω, αλλά έχω διαβάσει, καταλαβαίνω τι λέτε. Ό,τι θέλετε, ξέρετε. Είναι εξωτερικοί συνεργάτες και δεν είναι πρόσληψη, αλλά και η ίδια παρήχε συγκεκριμένες υπηρεσίες για προγράμματα δημόσιας υγείας ως εξωτερική συνεργάτη εκείνη την περίοδο. Άρα το αν κάνει και aerobic, δεν θέλω να δούμε τι άλλο υπάρχει ταυτόχρονα. Έτσι, δηλαδή μην πάμε σε τέτοια τώρα. Δηλαδή, πραγματικά μη με αναγκάζετε για να υπερασπιστώ τους συναδέλφους να πω κι άλλα. Έχετε, εσύ, έχετε τώρα με φέξ στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έχετε κατεβάσει πολύ το επίπεδο. Άντε, το έχετε κατεβάσει πολύ το επίπεδο. Τον κύριο Καρανίκα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ο οποίος βρίζεται δημοσίως από το Facebook. Ναι, μην προσβάλλετε τους υπαλλήλους του Κελπνό. Ο κύριος Μάρτης. Όχι, εξ αρχής δεν θέλατε να με σεβαστείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει μην προσβάλλετε τους υπαλλήλους του Κελπνό. Λοιπόν. Μην προσβάλλετε τους υπαλλήλους. Θα τους υπερασπιστώ τους υπαλλήλους του Κελπνό. Είναι όλοι με προσόντα. Και οι εξωτερικοί συνεργάτες προσέφεραν. Είναι μια δοκιμασία και για αυτούς που εκπροσωπείτε. Με αυτά που ακούνε από εσάς. Είναι μια δοκιμασία. Θα θεωρήσω μεγάλο μου λάθος να μου πούνε ότι δεν ήμουν μαχητικός. Δεν υπάρχει ούτε ένας με μπιλετάκι, κύριε Παπαδόπουλε. Προσφέρουν όλοι οι υπηρεσίες στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε φορείς της υγείας, στο κέντρο του Κελπνό. Βγάζουν guidelines, κάνουν προγράμματα. Μην νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος, επειδή είναι λυκείου, δεν προσφέρει. Κύριε Πουλή, 8 ελεκτικές αρχές έχουν καταλογίσει στο Κελπνό, με τη διαχρονική εξουσία που υπήρχε, ότι ήταν ένα όργιο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος που έγινε. Τώρα εσείς προσπαθείτε να το αναιρέσετε χρησιμοποιώντας κάποια επιχειρήματα τα οποία με συγκεκριμένους καταλογισμούς. Εντελώς αβάσιμα. Ποια είναι αβάσιμα, πείτε μου. Η ερώτηση είναι, ποια είναι αβάσιμα. Όταν 8 ελεκτικές, δεν το δέχομαι. Όταν 8 ελεκτικές αρχές καταλογίζουν στις διοικήσεις στο Κελπνό και στον τρόπο με τον οποίο διοικούνταν, γιατί η κυρία Κρεμαστινού μας δήλωσε εδώ ότι ήταν μακρύ χέρι των εκάστοτε υπουργών. Αυτόν τον όρο. Του Υπουργείου είπε. Ναι. Του Υπουργείου. Εννοώντας ότι το Υπουργείο ήθελε να προσλάβει για τις μακρύ ΜΕΘ. Χέρι. Ήθελε να προσλάβει για τις ΜΕΘ και έλεγε κάνε προκήρυξη 300, 400, 500 άτομα όπως κάνει και σήμερα. Έλεγε έχω ανάγκη να κάνω προγράμματα δρόμου για τον περιορισμό των χρηστών εδωφλέβων ναρκωτικών ουσιών. Κάντα. Έχω ανάγκη για προγράμματα επιτήρησης ελαιονοσίας. Κάντα. Έχω ανάγκη για το Δυτικό Νείλο. Κάντα. Αυτά όλα δεν μπορούσε να τα κάνει ούτε λόγω νομικού πλαισίου, ούτε λόγω στελέχωσης και ικανοτήτων, να το πω έτσι, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Γι' αυτό και υπήρχε το Κελπνό, ένας επιχειρησιακός βραχίωνας του Υπουργείου, για να παρεβαίνει κυρίως για να διαχειριστεί κρίσεις, που έχουμε διαχειριστεί πάνω από 15 κρίσεις. Κύριε Πρόεδρε, να καταλήξουμε το εξής. Αν αυτά τα πορίσματα τα οποία μας έχουν στείλει οι ελεκτικές αρχές αφορούν ευθύνες και με την κατάθεση του μάρτυρα, οι ευθύνες αυτές φτάνουν σε ευθύνες υπουργών. Γιατί δεν μπορεί να έγιναν μόνο είτε με τις ευθύνες του υπηρεσιακού μηχανισμού, είτε των εργαζόμενων, είτε των διοικήσεων. Αφορούν ευθύνες υπουργών. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό για τους υπουργούς είναι δική σας ερμηνεία, όχι δικό μου λεγόμενο. Κύριε Μάρτυρα, χωρίς σχόλια. Κύριε Καβαδία.